Έχω και την συμφωνία των βουλευτών να πάρω 5 λεπτά παραπάνω για να ενημερώσω για το πού είναι η διαπραγμάτευση. Νομίζω θα ενδιαφέρει και για να έχω και χρόνο μετά να σχολιάσω και το νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης είχε 3 στάδια όταν το εκθέσαμε σε εσάς το καλοκαίρι, ότι πρώτα θα γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, μετά θα γίνει το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και τρίτον θα αρχίσει η συζήτηση για το χρέος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε καθυστέρηση. Όπως ξέρετε, αυτά τα νομοσχέδια που είχαμε μπροστά και ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές μεταρρυθμίσεις, οι συντάξεις για το τραπεζικό σύστημα και είχαν πάρα πολύ δουλειά. Όπως επίσης ξέρετε, υπήρχε και μεγάλη διαφορά ανάμεσα των θεσμών που αυτό μας δυσκόλεψε να μπορούν να πάμε πιο γρήγορα. Και τρίτον, υπάρχει τώρα η σύμπτυξη της διαδικασίας συζήτηση για το χρέος μαζί με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Αν διαβάσετε το μνημόνιο, λέει ότι πρώτα θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και μετά θα αρχίσει η συζήτηση για το χρέος. Ενώ αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι από το προπροηγούμενο μπήκε το θέμα, το προπροηγούμενο Eurogroup μπήκε το θέμα για το χρέος και στο τελευταίο Eurogroup είχε εντολή το Eurogroup να κοιτάξει λύσεις για το ελληνικό χρέος, το EWG, που θα κάνει αναφορά τους 24 και ίσως θα έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία, θα το δούμε. Η εντολή του Eurogroup είναι να κοιτάξει η λύση του χρέους σε 3 σκέλη, αν θέλετε. Το ένα είναι το βραχυπρόθεσμο, το άλλο είναι το μεσοπρόθεσμο και το άλλο είναι το μακροπρόθεσμο. Για το βραχυπρόθεσμο είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι θα γίνουν μέτρα για την καλύτερη διαχείριση του χρέους. Μπορεί να υπάρχουν μετατροπές κάποιων χρεών από κοινόμενο επιτόκιο σε σταθερό επιτόκιο. Αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει μεγάλη επίδραση στο DSA, στην βιωσιμότητα του χρέους και μπορεί να κάνουν και άλλα πράγματα. Το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο κομμάτι που είναι το μεσοπρόθεσμο, η ιδέα είναι ότι θα υπάρχουν πιο ριζικά μέτρα που θα πάρθουν το 2019, αν είμαστε εντός προγράμματος, λέω το 2019 γιατί το 2019 το Μάη θα ξέρουμε τι είναι το πλεώνασμα το 2018 που θα το επιβεβαιώσει η Eurostat και θα είναι συγκεκριμένα μέτρα που θα πάρθουν. Και τρίτον υπάρχει και το μακροπρόθεσμο πέραν από το πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σας πω 2 πολύ καλές εξελίξεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, σε αυτή τη συζήτηση. Πρώτον, η πρόταση ότι πρέπει να γίνει κάτι για το ελληνικό χρέος, αν χρειαστεί, που ξαναμπήκε, υπήρχε και στο Νοέμβριο του 2012, τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, το αν χρειαστεί, δεν θα είναι πώς αισθάνεται ο ένας υπουργός οικονομικών ή ο άλλος υπουργός οικονομικών κάποτε στο μέλλον, αλλά θα οριστεί με κάποιο αντικειμενικό τρόπο. Έχει επιμένει και το Δουνουτού σε αυτό, ότι είτε για το μεσοπρόθεσμο κομμάτι, είτε για το μακροπρόθεσμο κομμάτι, θα οριστεί από τώρα τι σημαίνει αν χρειαστεί. Θα είναι σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες της χώρας, θα είναι σε σχέση με τη διαφορά του επιτοκίου από τους ρυθμούς ανάπτυξης, θα είναι κάποιος άλλος δείκτης, αλλά θα είναι στην ουσία κάτι που ορίζεται. Δεύτερον, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η πίεση του Δουνουτού για το μακροπρόθεσμο κομμάτι του χρέους να είναι και αυτό αυτόματο. Δηλαδή βλέπουν μία συμμετρία μεταξύ το αυτόματο μηχανισμό που θα σας αναλύσω αργότερα, που προέκυψε από τη διαφορά που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εμείς
καίει το Δουνουτού, γιατί πλεόνασμα θα έχουμε το 3,5, θα έχουμε το 2018, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει ο ίδιος αυτοματισμός και για το χρέος. Αυτό νομίζω αλλάζει αρκετά το τοπίο και μας δίνει μεγαλύτερο χώρο να διαπραγματευτούμε. Δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις από τώρα και δεν θα ήταν και σωστό να κάνω αυτή τη στιγμή τι θα βγει τις 24, αλλά νομίζω ότι είμαστε κοντά σε μια αρκετά καλή λύση. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερο μετά από το Eurogroup της Τρίτης τι ακριβώς θα είναι αυτή η λύση, αλλά έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό και όλοι το καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει σελίδα και να φύγουμε από το φαύλο κύκλο όπου παίρναμε φυσιακά μέτρα, μετά γινόταν ύφεση και παίρναμε και άλλα μέτρα. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς και εσείς και είναι ο χρόνος, ο καιρός να ξεφύγουμε από αυτό. Αυτό που ζητάμε και σας το έχω πει και άλλη φορά στην Ολομέλεια είναι... Δεν έχει τόσο σημασία η τεχνική λύση. Υπάρχουν πολλές τεχνικές λύσεις και βέβαια όταν το είχα πει την προηγούμενη φορά όλες οι εφημερίδες είπανε, ο Ευκλήδης λέει, ο Τσακαλώτος λέει, λύση να είναι και ό,τι να είναι. Φοβερή ερμηνεία αυτών που λέω, ότι δεν έχει σημασία η τεχνική λύση, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές λύσεις που μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Τι είναι το αποτέλεσμα? Ένας καθαρός διάδρομος για τους Έλληνες πολίτες και για τους επενδυτές, είτε Έλληνες είτε ξένους, να ξέρουν ότι μπορούν να έρχονται και να επενδύουν εδώ πέρα χωρίς να υπάρχει και επιπλέον ρίσκο χρεοκοπίας. Ότι αυτό ξέφυγε, ότι ξέρουν όλοι τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες και άρα μπορούν να επενδύσουν. Άρα αν θέλετε να είναι ένα κριτήριο για τις 24 και νομίζω αυτό δείχνει μια έντιμη στάση μπροστά σας, σας λέω από πριν τι πρέπει να γίνει, πόσο καλή θα είναι αυτή η συμφωνία, είναι αν μπορούμε να την αξιολογήσουμε με αυτό το τρόπο. Ότι αυτό που δόθηκε η λύση για το χρέος δημιουργεί αυτό το καθαρό διάδρομο. Και πολιτικό διάδρομο και οικονομικό διάδρομο και επενδυτικό διάδρομο, να ξέρουν όλοι ότι τώρα η Ελλάδα άλλαξε σελίδα, έφυγε από τη δύσκολη πορεία που είχαν τα τελευταία 7 χρόνια και μπορεί να κοιτάξει το μέλλον με αισιοδοξία. Αν γίνει αυτό, και να πάω τώρα και στα μέτρα, αν γίνει αυτό και πάρουμε καλό κάτι για το χρέος, και αφού είμαστε σίγουροι ότι θα κλείσει η αξιολόγηση, γιατί το πακέτο των 3% δημοσιονομικών μέτρων και των διαφορετικών αλλαγών έχει συμφωνηθεί στα 99,9% με τους θεσμούς, άρα είναι σχεδόν απίθανο να μην γίνει κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Επιπλέον από αυτό που σας είπα για τον καθαρό διάδρομο για το χρέος, θα υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη προσδοκία ότι θα ξαναεπανέλθει το waiver και θα έχουμε και θα μπούμε και στο σύστημα νομισματικής χαλάρωσης. Αυτό ουσιαστικά είναι, αν διαβάσατε και την παρέμβαση του Paul de Grauwe αυτή την εβδομάδα, είναι και αυτό μια περικοπή του χρέους στο QE, όταν αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα. Γιατί σας τα είπα αυτά πακέτο, το QE, το νομισματική χαλάρωση μαζί με το χρέος? Γιατί είναι μια αντιστάθμιση στα μέτρα που έχουμε πάρει. Είναι αυτά τα μέτρα τα 3% ηφαισιακά? Είναι ηφαισιακά. Δεν έχει νομίζω κανένας ομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΑΝΕΛ να αρνηθεί αυτό το πράγμα. Όταν παίρνεις 3% μέτρα, όπως πήραμε 1% για τις συντάξεις, 1% για την αναδιαμόρφωση του φορολογικού συστήματος και 1% τώρα αυτό το πακέτο, είναι ηφαισιακά. Αλλά το θέμα είναι αν μπορούν να αντισταθμιστούν από αυτό το που είπαμε. Έγινε κάποια αμφισβήτηση από τον κύριο Βαρβιτσιώτη και από άλλους αν αυτά είναι με αναδιανομή, αν προστατεύουμε τους πιο φτωχούς. Πρώτο να σημειώσω ότι αυτό το 1% που τώρα συζητάμε σε αυτό το πακέτο δεν είναι καινούριο μέτρο. Με την έννοια ότι το ψηφίσαμε όλους. Το μνημόνιο που ψηφίσαμε όλοι το καλοκαίρι έλεγε ότι το 2016 θα πάρει η κυβέρνηση 1% μέτρα που θα εφαρμοστούν 16, 17 και 18. Άρα ήταν μνημονιακή υποχρέωση, το ξέραμε όλοι αυτό που θα γίνει. Τι προσπάθησε η κυβέρνηση σε αυτή
απαραίτητη διαπραγμάτευση. Είναι πολύ δύσκολο καμιά φορά και εσείς να δείτε αν υπάρχει αναδιανομή ή δεν υπάρχει αναδιανομή, αν δεν ξέρετε ποια ήταν η συζήτηση που φτάσαμε μέσα σε αυτό. Η βασική ιδέα των θεσμών ήταν να πάρουμε μόνο σε 2-3 μέτρα. Σε 2-3 μέτρα για να καλύψουμε το 1,8 δις. 2-3 μέτρα, δηλαδή μην είναι τόσο διάσπαρτα και πολλά τα μέτρα, είναι να πάρουμε 2-3 μέτρα με μεγάλη απόδοση. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε το αντίθετο. Πήραμε πολλά μέτρα από το καθένα με πιο μικρή απόδοση. Αυτή ήταν η διαφορά. Για παράδειγμα, λέγανε να φέρουμε, να αυξήσουμε τη φορολογία στο ΦΠΑ στην ενέργεια και στο νερό από το 13 μέχρι το 23. Ήταν ένα από τα μέτρα που έχει πολύ μεγάλη απόδοση, αλλά έχει πολύ στοχευμένη επίδραση σε συγκεκριμένα κομμάτια της κοινωνίας και κομμάτια της κοινωνίας που έχουν υποφέρει, που εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε. Δεν το επιλέξαμε αυτό. Όπως δεν επιλέξαμε και να μειωθούν περισσότερο οι συντάξεις. Το δούνου του σε όλη αυτή τη διαδικασία, που όπως ξέρετε ο μηχανισμός βασίζεται σε αυτό, λέει τα μέτρα που θα πάρετε θα φτάσουν στο 1,5% πλεόνασμα το 2018 και όχι στο 3,5%. Και μέσα στα μέτρα, αυτά που ήθελε να πάρουμε ήταν και περισσότερη περικοπή των συντάξεων. Και αυτό το αρνηθήκαμε. Αρνηθήκαμε μεγάλη μείωση. Το ξέρω ότι θα γελάσετε ότι είχα υποσχεθεί αυτό. Είναι μικρή η μείωση του αφορολόγητου. Ζητήσανε, για να ξέρετε που αρχίζει η συζήτηση, όχι που τελειώνει. Είχε 6.000 από το 9.000, 9.000 η μείωση του αφορολόγητου. Και μετά κάνανε συμβασμό οι θεσμοί και είπαν να πάει στο 8%. Και ο συμβασμός που πρότεινε η Κομισιόν ήταν να πάει στο 8% σταδιακά σε 3 χρόνια. Άρα τι ήταν η δική μας απόφαση για το 1%? Να πάρουμε πολλά μέτρα που είναι διάσπαρτα, που έχουν μικρή απόδοση, για να μην στοχεύει σε συγκεκριμένα κομμάτια της κοινωνίας. Προφανώς είναι φυσιακό, το έχω ομολογήσει, προφανώς δημιουργεί δυσκολίες, προφανώς κάναμε και ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε και μέτρα, όπως τα επιχειρηματικά αυτοκίνητα, που θεωρούμε ότι δεν έχουν κακές κοινωνικές επιπτώσεις και πέφτει πάνω η απόδοση σε ανθρώπους που μπορούν να το σηκώσουμε. Είναι 4-5 τέτοια μέτρα και νομίζουμε ότι αν πάει καλά η διαπραγμάτευση μέχρι το 24, 24 το μηνός θα υπάρχει και το αντιστάθμισμα που είπα και από άλλο ένα πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Ντέκλαν Κοστέλο στη συνέντευξή του την προηγούμενη Παρασκευή, συζητάει η Κομισιόν και το ESM τι πρόταση θα κάνει για την εκταμείευση μετά από το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Και η πρόταση που είπε ο Ντέκλαν Κοστέλο ήταν περίπου 800 εκατομμύρια το μήνα μέχρι το τέλος της χρονιάς, δηλαδή περίπου 5 δις. Όπως καταλαβαίνετε, τα ληξιπρόθεσμα, όταν το κράτος χρωστάει σε κάποιον και δεν του τα δίνει, είναι ένα είδος φόρος. Είναι μια φορολογία. Αν έχουμε 800 εκατομμύρια κάθε μήνα, ή ένα αριθμό λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τι θα είναι τελικά η εκταμείευση, θα είναι σαν μείωση του φόρου. Γιατί είναι κάτι που δεν το έχεις, γιατί είναι σαν φορολογία. Έτσι είναι. Σαν επίδραση. Μην με διακόπτετε, κύριε. Κοίτα, δεν θα το... Να μιλήσω μία τον κύριο Βορύδη που κατάλαβε το επιχείρημα και όχι σε εσάς. Ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπα. Είναι σαν φόρος όταν δεν πληρώνεις το ληξιπρόθεσμο. Όταν τα ξαναρχίζεις να τα πληρώνεις, βάζεις λεφτά στην οικονομία. Δεν θες να το πω φόρο, σωστά, αλλά ήταν σαν, είπα. Και νομίζω ήμουν πολύ ακριβής σε αυτό που είπα. Πάμε τώρα στα θεσμικά μέτρα, στα πιο διαφορετικά μέτρα. Πραγματικά αυτό που έχω ακούσει για το Ταμείο είναι τόσο μεγάλες ανακρίβειες από τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν το έχω. Σε όσο καιρό είμαι στην Ελληνική Βουλή, για 4 χρόνια. Πραγματικά έχω ακούσει τέτοιες και γι' αυτό θα με επιτρέψετε να πω λίγο περισσότερο για το Ταμείο. Γιατί 99 χρόνια? Γιατί είναι η συνήθις πρακτική για μεγάλους οργανισμούς με μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι μόνο τεχνικό, γιατί έτσι γίνεται? Όχι, είναι και επιλογή μας.
Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος, τόσο λιγότερη είναι η πίεση για να ιδιωτικοποιήσεις και να κρατήσεις αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να δημιουργούν περισσότερη αξία. Άρα είναι και δική μας επιλογή. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποφύγουμε, διευρύνοντας τον ορίζοντα λειτουργίας της εταιρείας, ώστε τα έσοδα να προκύψουν από σωστή διαχείριση και όχι ιδιωτικοποίησης. Ίσως αυτό είναι που ενοχλεί την αντιπολίτευση. Ότι με ρητό τρόπο έχει γίνει σαφές στο νόμο, άρθρο 190, παράγραφος 2α, ότι οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση προτείνεται από τα διοικητικά όργανα του Ταμείου πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό. Η Γενική Συνέλευση σε αυτή την περίπτωση ταυτίζεται με τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί αυτός είναι ο μοναδικός μέτοχος. Αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τις εταιρείες που εντάσσονται στο Ταμείο, ΟΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ και αυτή τη λίστα που έκανα σαν νομοθετική βελτίωση εχθές. Επιθυμίζω επίσης ότι το σκέλος των εσόδων του Ταμείου που πηγαίνει στην απομείωση του χρέους αφορά μόνο τις υποχρεώσεις του νόμου της 4336 του 2015. Δηλαδή αφορά μόνο το δάνειο από το ESM και όχι τα παλιότερα δάνεια, όπως έχω ακούσει. Ποια διαφορά έχει αξιοποίηση από την ιδιωτικοποίηση? Τεράστια διαφορά. Καταρχάς μιλάμε για μακροπρόθεσμη διαχείριση. Η ιδιωτικοποίηση είναι μόνο ένα από τα παλιά πολλά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο και επαναλαμβάνουμε, δεν μπορούν να αποφασιστούν χωρίς την έγκριση του Υπουργού. Εγώ δεν είπα και κανένας δεν είπε ότι δεν θα γίνουν ιδιωτικοποίησεις. Αλλά πολλοί από εσάς είτε ρητά ή με πιο πονηρό τρόπο αφήσατε να πείτε ότι είναι μόνο για ιδιωτικοποίηση. Ό,τι μπαίνει εκεί στο τέλος θα τελειώσει. Αυτό δεν ισχύει. Το στρατηγικό το άκουσα πολλές φορές. Το στρατηγικό. Ελάτε τώρα. Συνεχίζω. Προφανώς θα γίνουν και πωλήσεις και ιδιωτικοποίησεις θα γίνουν. Λοιπόν, συνεχίζω. Επειδή νομίζω πάει καλά η ομιλία και απαντάω σε πολλά, θέλετε να με διακόψετε, δεν θα σας επιτρέψω. Συνεχίζουμε. Το στρατηγικό σχέδιο. Σας παρακαλώ, το στρατηγικό σχέδιο του Ταμείου εγκρίνεται από το μοναδικό μέτοχο, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, και παραλαμβάνει τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το μακροπρόθεσμο πλαίσιο εξασφαλίζει την αποφυγή ξεπουλήματος. Η βασική διαφορά του Ταμείου από το ΤΑΙΠΕΔ είναι ότι δεν γίνονται fire sales, δεν γίνεται ξεπούλημα. Και ότι έχεις το χρόνο, αν θέλεις να πουλήσεις, που μπορεί να θέλεις να πουλήσεις, να το κάνεις κάτω από τις ιδανικές συνθήκες. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά του Ταμείου από το ΤΑΙΠΕΔ. Τα έσοδα. Θα προτιμούσα να ακούτε τι λέω, γιατί το είπα στην προηγούμενη πρόταση. Επαναλαμβάνω. Ότι με ρητό τρόπο οτιδήποτε ιδιωτικοποίηση προτείνεται από τα διοικητικά όργανα του Ταμείου πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω, γιατί νομίζω έχω απαντήσει σχεδόν σε όλες τις ανακρίβειες, αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στις δικές σας, κύριε Βορύδη. Και δεν με αφήνετε να απαντήσω στις δικές σας ανακρίβειες, που ξέρω ότι θα έχετε αγωνία να φτάσω στις συγκεκριμένες δικές σας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη διοίκηση του Ταμείου. Εποπτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο. Η πλειοψηφία στο Εποπτικό Συμβούλιο 3-5 ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ο επικεφαλής πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχει επιπλέον αρμοδιότητες από τα υπόλοιπα μέλη. Δεν έχει διπλή ψήφο, δεν έχει διαφορετικό σκοπό πέρα από την τήρηση του στόχου και της αποστολής της εταιρείας. Και τα δύο μέλη των θεσμών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. Ναι, αυτό το είπατε χθες, αλλά το άλλο δεν είπατε. Γι' αυτό σας διορθώνω, κύριε Βορύδη. Τι κάνει το Εποπτικό Συμβούλιο? Το Εποπτικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία του νέου Ταμείου, δεν ασκεί τη διοίκησή του. Τη διοίκησή του την ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου επιλέγονται από το Εποπτικό Συμβούλιο μέσα από μια διαφανή διαδικασία. Ο Υπουργός Οικονομικών συμμετέχει στην επιλογή του διευθύνοντος
Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφο 1, για να διασφαλίσει ότι το πρόσωπο που επιλέγεται έχει τα χαρακτηριστικά της μακροπρόθεσμης οπτικής για την εταιρεία και την περιουσία στοιχείων που ανήκουν σε αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το όργανο που διοικεί το Ταμείο, υποχρεούται να συζητήσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την ετήσια έκθεση που καταρτίζει. Το στρατηγικό σχέδιο του Ταμείου εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο ότι οι ΔΕΚΟ θα επιδιώκουν τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη των επιχειρήσεων. Και κύριε Μανιάτη, και μια άλλη ανακρίβεια που προσθέσατε στις χθεσινές. Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό και έχει λόγο ο Υπουργός. Το άρθρο 189, παράγραφο 1, η Γενική Συνέλευση του Μοναδικού Μετόχου υιοθετεί τον εσωτερικό κανονισμό. Εγώ το κάνω αυτό. Και στο άρθρο 190, παράγραφο 2, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό. Και τώρα φτάσαμε για αυτό που you all been waiting, τι είπε ο κύριος Βορύδης εχθές, και να τον διορθώσω και αυτόν. Θα μου δώσετε 5 λεπτά, γιατί νομίζω η προσοχή είναι μεγάλη. Είπε ο κύριος Βορύδης εχθές 50% για το χρέος, μάλιστα 50% για την ανάπτυξη. Και τι λένε στο άρθρο 202 για την ανάπτυξη? Ότι αποτελεί αναπτυξιακή πολιτική η επένδυση στα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της εταιρείας. Δηλαδή παίρνουμε τα λεφτά, κάνουμε επένδυση στα περιουσιακά στοιχεία, τους δίνουμε αξία και μετά πουλάμε. Αυτό είναι, αναρωτιέται ο κύριος Βορύδης. Νομίζω ότι έχουμε τρίσει σε 4 γραμμές 5 λάθη, που νομίζω είναι ρεκόρ ακόμα και για σας, κύριε Βορύδη. Πάμε τώρα. Οι όποιες επενδυτικές... Νομίζω είναι πολύ καλός δικηγόρος, δεν χρειάζεται σας, κύριε Καρακώστα. Νομίζω είναι, έχει μια μεγάλη ευφράδεια και δυνατότητα του λόγου να απαντήσει σε αυτό. Οι όποιες, απαντάω λοιπόν, οι όποιες επενδυτικές αποφάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών λαμβάνονται σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, η οποία εγκρίνεται από το ελληνικό δημόσιο. Οι επενδύσεις σε προσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι μόνο η μια πλευρά των παραχόμενων δυνατοτήτων. Η άλλη σημαντική πλευρά, η οποία σκοπίμως αποσιωπιάται, είναι οι επενδύσεις που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αφορούν σημαντικούς τομείς από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, οι οποίες εγκρίνονται από το μοναδικό μέτοχο. Αλλά και οι επενδύσεις στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσκοπούν στην αύξηση της αξίας τους, όχι μόνο για να πουληθούν, αλλά για την αύξηση των εσόδων και τη διαχείριση του και γενικότερα κάθε είδος αξιοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου μόνο να το κλείσω αυτό με μια πρόταση. Διόρθωσα πάρα πολλά πράγματα που υπόθηκαν εχθές και σήμερα. Θεωρώ ότι έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για το Ταμείο. Θα ήθελα στην Ολομέλεια να μην επαναλαμβάνετε, να ξαναδιαβάσετε την ομιλία μου, να τη συγκρίνετε με τι είναι στο νόμο και να μην έχουμε ξανά ότι πουλάμε όλα στους ξένους, ότι το Επενδυτικό Συμβούλιο είναι η διοίκηση, ότι οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνο εντός του Ταμείου, ότι δεν επενδύουμε στην ανάπτυξη της χώρας και όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Τώρα, ένα τελευταίο λόγο για μια κουβέντα για την άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι για την αυτονομία της ΓΚΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Αυτό, όπως και για τα κόκκινα δάνεια, το Δεκέμβριο θα θυμάστε, υπήρχε ένα action plan, ένα στρατηγικό σχέδιο. Το action plan, το στρατηγικό σχέδιο, το είχε ετοιμάσει ο κύριος Αλεξιάδης, που έκανε πολλή δουλειά για το πώς θα είναι ανεξάρτητη αυτός ο θεσμός, και άρα δημιουργήθηκε ο νόμος πάνω σε αυτό το action plan. Προφανώς είναι ένας νόμος που έχει θετικά και αρνητικά. Έχουμε προσπαθήσει όμως πάνω στο action plan του κυρίου Αλεξιάδη να δημιουργήσουμε μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ το εκτελεστικό και το νομοθετικό έργο. Δηλαδή, η φορολογική πολιτική, πόσο προοδευτική θα είναι, πόσοι συντελεστές θα έχουν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, μένει με το Υπουργείο και η εκτέλεση γίνεται με των εσόδων και πώς μαζεύουν τα έσοδα από την ανεξάρτητη αρχή. Και κύριες και κύριοι συνάδελφοι,
τουλάχιστον κάποια αυτογνωσία γιατί χρειάστηκε να είναι τόσο αυτόνομη από τους ανθρώπους που διοικούσαν αυτή τη χώρα για 40 και 50 χρόνια και λέγανε κύριε γραμματέα κοιτάξτε τον Α αλλά μην κοιτάξτε το Β γιατί είναι φίλος μας. Γι' αυτό έχει γίνει τόσο ανεξάρτητη γιατί είχαμε μια πρακτική ίσως παραπάνω από 50 χρόνια, 100 χρόνια που ήταν στο όπλο του Υπουργού Οικονομικών να λέει ποιο να κοιτάς και ποιο να μην κοιτάς. Άρα πάει πολύ να μας πείτε αν εμείς, όπως μας ρώτησαν οι καλοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αν εγκρίνουμε εμείς αυτό. Δεν τον εγκρίνω τελείως. Δεν θα το ήθελα τόσο αυτόνομο. Αλλά όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση και τόσο μικρή αξιοπιστία, και μην μου πείτε μικρή αξιοπιστία ήταν το ένα χρόνο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Μια κουβέντα για το μηχανισμό. Ούτε ο μηχανισμός είναι της επιλογής μας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα στο επιχείρημα ότι ο μηχανισμός είναι αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο μηχανισμός έχει επιβληθεί. Γιατί το Δουνουτού λέει το συγκεκριμένο πακέτο θα φτάσει στο 1,5% και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και εμείς λέμε θα φτάσει στο 3,5%. Και αποφασίσανε να κλείσουν τις διαφορές ζητώντας το 2%. Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση, αρνήθηκε υποαίρεση μέτρων, αρνήθηκε να τα ψηφίσουμε εκ των προτέρων τα μέτρα και πρότεινε αυτό το θεσμό. Δεν είναι ο καλύτερος μηχανισμός θα μπορούσε να ήταν. Έχει πολλές δικλείδες ασφάλειας, δηλαδή αμέσως μετά στο προσχέδιο μπορούμε να διορθώσουμε τις κακές οικονομικές επιπτώσεις αν το κρίνουμε ότι πρέπει να είναι και από τη μεριά των δαπανών και από τη μεριά των εσόδων, να κάνουμε ένα καλύτερο πακέτο, αλλά μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή ο στόχος του χρόνου που θα ήταν 4,5% αν είχαν πετύχει εσείς και κάνετε 3%, δεν θα κάνατε 1,5% μέτρα. Και αυτό το 1,5% μέτρα αν δεν πετυχαίνετε εσείς το στόχο. Άρα μέσα στο δικό σας πρόγραμμα και μέσα στο δικό μας πρόγραμμα που ψηφίσαμε μαζί υπήρχε στόχος για τα πλεονάσματα και προφανώς όταν βάζεις στόχο για κάποιο πλεόνασμα πρέπει να έχεις και μια απάντηση τι θα γίνει αν δεν το φτάσεις αυτό το στόχο και θα έπαιρνες μέτρα. Άρα να το συζητήσουμε το μηχανισμό αλλά να το συζητήσουμε με το ειδικό βάρος που έχει. Και το ειδικό βάρος που έχει είναι να κάνει πιο ρητά αυτό που άρρητα όλοι το ξέραμε και για μας και για σας ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αν δεν πετύχεις τους στόχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πήρα λίγο περισσότερο χρόνο αλλά ήθελα να σας ενημερώσω και για τη διαπραγμάτευση και τι μπορείτε να περιμένετε στις 24 του μηνός. Νομίζω ότι στο τέλος θα ξέρουμε σε μια εβδομάδα και σε 10 μέρες ίσως πόσο καλή ήταν αυτή η συμφωνία. Θα δούμε και τι θα πάρουμε στο χρέος, θα δούμε και τι θα είναι η πρώτη εκταμίευση και μετά θα δούνε αν είχε δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Σαμαράς. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης είχε την εξυπνάδα όταν χάνει το πόκερ να μην συνεχίζει να βάζει λεφτά όταν θα πέσει αυτή την κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς που ποτέ δεν μαθαίνει από πολιτική είπε όχι, να παίξουμε και περισσότερα, να βάλουμε όλα τα λεφτά όταν θα πέσει η κυβέρνηση και πολύ φοβάμαι ότι θα τα χάσετε όλα τα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ.